Χαρούλα μου, θέλουμε να μας πεις πώς ξεκίνησες να γράφεις ματινάδες. Ήτανε τα παιδιά μου μικρά και είχε έρθει επίσκεψη μια κουμπάρα μου στο σπίτι και κρατούσε το μωρό και λέει: Κοίτα τώρα αυτό μικρό είναι ότι αν το κάνεις τι καταλαβαίνει. Και από εκεί πήρα φούρα και γράφω μια ματινάδα, δείχνω τι λέει το μωρό. Δεν ξέρω τι θα κάνετε και πώς θα με ανεχτείτε. Στον κόσμο αφού με φέρατε τώρα θα με υποστείτε. Σημείωσα τη ματινάδα για να τη γράψω στο άλμπουμ του μωρού και από εκεί άρχισα να γράφω κι άλλες μετά. Και συνέχισα μετά να γράφω και να σημειώνω ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό και έγραψα κι άλλες πολλές και μετά συνεργάστηκα και με κάποιους καλλιτέχνες και έχουμε κάνει κάποιες καλλιτεχνικές δουλειές με διάφορους και για μένα έγραφα και ό,τι θέμα μου ερχόταν στο μυαλό, ό,τι με συγκινούσε, μια κουβέντα και την έκανα ματινάδα. Ένα φεγγάρι, τον ήλιο, κάτι να βλέπα, εγώ το έκανα ματινάδα. Σε ένα ήλιο βασίλεμα, ας πούμε, όπως είδα τον ήλιο να βουτάει μέσα στα νερά, λέω, γαλάζια θάλασσα μπορεί το χρώμα σου να αλλάξει. Στάζει το αίμα της καρδιάς κόκκινη να σε βάψει. Ή μια άλλη στιγμή λέω, ταξίδι έκανε αστραπή η σκέψη στο φεγγάρι. Μα γοργογύρισε γιατί ξέχασε να σε πάρει. Ή για τα μαύρα ξέρω εγώ. Τα μαύρα ρούχα σύμβολο, τσιλίπεις και τσοδίνεις. Σαν τα φορείς και δεν πενθείς, μάχη της αγάπης δίνεις. Και ένα άλλο λέω, κι όμως μπορώ να σ' αγαπώ με το δικό μου τρόπο και να μην τα αντιλαμβάνονται τα μάτια των ανθρώπων. Έτσι κι αλλιώς ο έρωτας κάποτε θα περάσει. Μα η αγάπη που είναι αληθινή, ποτέ έτσι δεν θα αλλάξει. Ποτέ έτσι δεν αλλάζει.